Πάμε. Πάμε στον κύριο Γιάννη Μάζη, καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής από το Εθνικό Καποδιστριακό. Θα ανοίξουμε τώρα το θέμα στη Μέση Ανατολή, το τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε Μάζη, καλησπέρα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, πώς είστε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Στο στούντιο είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Ιατρίδης, αντιπτέραχος εν αποστασία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε κύριε Ιατρίδη που είστε μαζί μας. Θα δούμε τον κύριο Παναγιώτη Ψαρώνη, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, να δούμε τις επιπτώσεις. Και τον κύριο Παναγιώτη Θεοδωρακίδη, ο πρώην εκπρόσωπος της χώρας μας στο ΝΑΤΟ. Όλοι μαζί λοιπόν θα ξεκινήσουμε αυτήν την πολύ ωραία κουβέντα για να δούμε πού θα καταλήξουμε. Καλημέρα και στους υπολείπους. Γιατί τα πράγματα κυριολεκτικά κρέμονται σε μία κλωστή. Κύριε Μάζη, πώς θα απαντήσει το Ισραήλ, με ποιον τρόπο και πώς θα ανταπαντήσει το Ιράν? Το Ιράν είπε μέχρι εδώ, βάζουμε μια ανωτελεία στην κόντρα. Αλλά αν τολμήσετε και σηκώσετε πύραυλο ή αεροπλάνο, αυτό που είδατε το Σάββατο τα μεσάνυχτα θα είναι τρεις φορές επιπλέον. Το Ισραήλ, το ερώτημα αυτό θα έπρεπε να τεθεί στον κύριο Νετανιάχου και στον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ. Ναι. Κανονικά. Αλλά ούτε ο ένας ούτε ο άλλος θα σας απαντήσουν πέραν των αποφάσεων των τριών ήδη τελεστέντων στρατιωτικών συμβουλίων του Ισραήλ, παρά με τον ίδιο τρόπο. Όπως θέλει και όποτε θέλει. Και επιπλέον με την συμπληρωματική απάντηση ότι θα τους αφήσουμε να αγωνιούν. Ναι. Υπάρχουν σενάρια για την απάντηση του Ισραήλ. Ποιο θεωρείτε το επικρατέστερο, αλλά, κύριε Μάζη, εσείς? Υπάρχουν, για να μην τα κλέβω το χρόνο από τους υπόλοιπους συνομιλητές, θα πω αυτό που πιστεύω εγώ. Ναι. Λάτε. Γιατί αυτό που πιστεύω εγώ, λοιπόν, είναι το σενάριο ότι με δεδομένη την επαναπόκτηση της διεθνούς στήριξης, της διεθνούς κοινή γνώμη που έχει το Ισραήλ μετά από την επίθεση την οποία δέχθη από το Ιράν, θα κοιτάξει να δαπανίσει αυτό το διπλωματικό κεφάλαιο με έναν τρόπο που θα του επιτρέψει αφενός μεν να κινηθεί στην πορεία πλεύσης που του υποδεικνύουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι ο μόνος αξιόπιστος συνεταίρος του μαζί με τη Βρετανία και τη Γαλλία, και αφενός και αφετέρου να εξασφαλίσει το κλείσιμο κάποιων μετόπων τα οποία τον απασχολούν και τα οποία απέδειξαν τη βαρύτητά τους στην πρόσφατη σύγκρουση. Δηλαδή προς Λίβανο, να Γάζα, Λίβανο, Ιεμένη. Αυτά είναι τρεις στόχοι οι οποίοι δεν πλήττουν απευθείας στο Ιράν, δεν θίγουν δηλαδή την εθνική αξιοπρέπεια του Ιράν, δεν προκαλούν, βρίσκονται στη γραμμή πλεύσης των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα ενώπιον εκλογών της 3ης Νοεμβρίου που έχουν, και από την άλλη μεριά ικανοποιούν το Ισραήλ εκμεταλλευόμενο το διπλωματικό κεφάλαιο το οποίο έχει αποκτήσει μετά την πρόσφατη επίθεση. Λοιπόν, να πάμε να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο και από τον κύριο Θεοδωρακίδη. Να δούμε εδώ, κύριε Θεοδωρακίδη, οι πιέσεις προς τον Νετανιάχου από τη Δύση θα φαίνεται ότι τελικώς δεν έπεισαν τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, γιατί θα προχωρήσει στα αντίπεινα, παρότι από τη Δύση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως του λένε μέχρι εδώ. Ξέρετε, η λεπτή σχηνοβασία του Ισραήλ μεταξύ αυθυπαρξίας και συνεννόησης με τους συμμάχους υπαγορεύει αυτή τη στιγμή μια σκληρή στάση, την οποία ο κύριος Νετανιάχου θέλει να κρατήσει εντός ορίων όμως. Υπ' αυτή την έννοια η συνδυαστική επιχείρηση που πρέπει να γίνει και κατά την άποψή μου αργά ή γρήγορα θα γίνει σε απάντηση της Ιρανικής επίθεσης έχει πολλές παραμέτρους. Ναι. Από οικονομικές, δηλαδή μπορεί να σχεδιαστούν τραπεζικά χτυπήματα έως κυβερνοεπιθέσεις για τις οποίες έχουν προετοιμαστεί και ήδη υπάρχουν σχέδια. Ναι. Γι' αυτό μέχρι και χρησιμοποίηση και ρίσκο πρακτόρων της Μοσάντ σε έδαφος του Ιράν και των χωρών που υποθάλπτουν ιρανικούς πυρήνες όπως Λίβανο, Συρία, Ιεμένη, έτσι ώστε να καταδείξουν στόχους όπως είναι κάποιες πυρηνικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας ουρανίου
που είναι στη Φαρντούμ, στο Νατούζ και σε άλλες περιοχές 80 μέτρα κάτω από τη γη, χρησιμοποιώντας χειρουργικά χτυπήματα με bunker buster βόμβες που ίσως προμηθευτούν αν δεν έχουν ήδη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως δεν έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και θα προμηθευτούν από τους Ισραηλινούς. Ναι, ελάτε, ελάτε. Ναι. ώστε να θάψουν, να απενεργοποιήσουν χωρίς να καταστρέψουν πλήρως, ρισκάροντας πυρηνικά ατυχήματα, ναι, και να απενεργοποιήσουν αυτές τις εγκαταστάσεις, αλλά παράλληλα πρέπει να διαχειριστούν και κάτι που δεν έχουν τελειώσει, που είναι ο πόλεμος στη Γάζα. Έτσι λοιπόν, σε συνδυασμό όλων αυτών των παραγόντων, πρέπει και θα αποφασιστεί αυτό το χτύπημα. Μάλιστα. Διάφορα σενάρια υπάρχουν. Το σίγουρο είναι ότι ανεξάρτητα τι λένε οι σύμμαχοι, ο κύριος Νετανιάχου θέλει και θα προωθήσει χτύπημα. Το Μάλιστα. πότε και αν θα γίνει αυτό, με ποια μέσα, θα το δούμε. Κύριε Ιατρίδη, η απάντηση από το Ιράν είναι ότι μην τολμήσετε να, ο πρώτος κύκλος μία σου και μία μου έληξε, αλλά αν τολμήσετε, αυτό που είδατε θα είναι επί τρεις. Μπορεί όντως με τόσους πολλούς πυράβλους, ντρόν και όλα αυτά τα οποία σήκωσε και δεν σήκωσε το Ιράν να απαντήσει στο Ισραήλ πάλι σε Ισραηλινό έδαφος. Κοιτάξτε, ο κύριος Μάζης, ο αγαπητός κύριος Μάζης, είπε κάτι πολύ σημαντικό. Πέφτει μέσα ο κύριος Μάζης, να τον ακούμε. Πάντα. Είπε ότι το Ισραήλ θέλει να συνεχίσει να έχει αυτή τη συσπήρωση της Διεθνούς Συμμαχίας την οποία έκανε με την επίθεση του Ιράν. Ναι. Άρα τα χτυπήματά του θα δηλαδή, είναι χειρουργικά. Βρετανία, Γαλλία, Ισραήλ, Αμερική, και μην ξεχνάμε η Ιορδανία. Και βοηθήσαν και άλλες χώρες οι Αραβικές, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ναι. Επίσης, θα συμπληρώσω σε αυτό που ο κύριος Μάζης, πέραν από τους Χεζμπολάχ, Χούθη Ιεμένης, πιθανώς κατά τη δική μου εκτίμηση να χτυπήσει και τους φρουρούς της Επανάστασης στο Ιράκ. Από εκεί που εκτοξεύθηκε το πρώτο κύμα των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Γιατί οι φρουροί της Επανάστασης δεν είναι πλέον και οι δημοφιλείς μέσα στο Ιράν. Ναι. Τώρα, σαφώς το Ιράν είπε ότι αν ανταπαντήσει στην ανταπάντηση του Ισραήλ, ναι, σαφώς θα απαντήσει. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Από την άλλη, θα πρέπει να πούμε το εξής. Αυτή η επίθεση που εξαπέλυσε ήταν πάρα πολύ καλά σχεδιασμένη. Ξεκίνησε με μη επανδρομένα αεροσκάφη δύο κύματα, από το Ιράκ και από το Ιράν. Ξεκίνησε επίσης με χτυπήματα από τη Χεζμπολάχ και από το Σκούθι, δηλαδή βόρεια-νότια και ανατολικά από το Ιράν. Στη συνέχεια με κρούζ και μετά με βαλιστικούς πυράβλους. Ποιος ήταν ο στόχος, γιατί έχει λεχθεί ότι κατέρευσε ο μύθος, λέει, το μείον επανδρομένων αεροσκαφών. Όχι. Ο στόχος δεν ήταν να πάνε τα μη επανδρομένα να χτυπήσουν. Ο στόχος ήταν να προκαλέσουν πρόβλημα, έναν κορεσμό, ούτως ώστε τα βλήματα και τα κρούζ και οι βαλιστικοί να πηγαίνουν να χτυπήσουν. Εάν δεν ήταν οι συμμαχικές δυνάμεις, δική μου εκτίμηση, δεν βοηθούσαν που βοηθήσανε πάρα πολύ, διότι εξοντώσανε πάρα πολλά μη επανδρομένα και πυράβλους που πηγαίνανε προς το Ισραήλ. Εάν όλα αυτά πηγαίνανε προς το Ισραήλ, χωρίς τις συμμαχικές δυνάμεις, ναι, πόσα βλήματα θα πέρανε. Πέρασε, λέει, το 1% 7 ναι. βλήματα. Mm-hmm. Δεν θα περνάγαν παραπάνω. Άρα το Ιράν τι απέδειξε. Απέδειξε, που δεν το περίμενε βέβαια, ότι θα συμμετέχουν οι συμμαχικές δυνάμεις, ότι αν εξαπολύσει περισσότερα και μεγαλύτερα κύματα βαλιστικών πυράβλων, έχει τη δυνατότητα, έχει πάνω από 3.000 πυράβλους βαλιστικούς, έχει μάλλον ένα προσδιορίστο αριθμό κρούς και δεκάδες χιλιάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη. Και μάλιστα οι τελευταίοι του πύραυλοι που κατασκεύασε με τη συνεργασία με τη Ρωσία είναι οι ΦΑΤΕΧ. Οι οποίοι είναι αυτοί? Είναι πύραυλοι βαλιστικοί, που είναι μάλλον σούπερ υπερυπερηχητικοί όπως σου λένε, διότι πιάνει 8 και 10 φορές την ταχύτητα του ήχου και μάλιστα έχουν τέτοια τροχιά που δεν μπορούν να αναχαιτιστούν. Άρα λοιπόν, σταυρός, δηλαδή, το Ιράν θα απαντήσει, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Από εκεί και πέρα, το Ιράν, αν απαντήσει, αν απαντήσει το Ισραήλ, θα απαντήσει. Ναι. Και η προσπάθεια που έγινε από πλευράς Αμερικής αλλά και συμμάχων δεν ήταν να μην χτυπήσει το Ισραήλ. Η πίεση λέει ήταν, κοίταξε να δεις και αυτό που είπε Σοφία και δύναμη ο κ. Μπλίνκεν, τι ήτανε, κάνε υπομονή, μην αντιδράσει ψυχρό, κοίταξε τι έκανε το Ιράν, άρα να το συζητήσουμε και να χτυπήσει στοχευμένα. Ναι. Και στον πρόεδρο της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, πρόεδρε, ξέρετε ότι όταν πετάνε όλα αυτά,
πολεμικά αεροσκάφη, ντρόν, ρουκέτες, πύραυλοι. Τι γίνεται, πώς πετάνε τα αεροπλάνα σε αυτές τις περιοχές, τι ακριβώς συμβαίνει στον ουρανό εκείνη την ώρα και πόσο κινδυνεύει και η χώρα μας, επειδή ελέγχεται το FIRE Αθηνών, που είναι και μέχρι την Κύπρο, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι ακριβώς γίνεται? Κοιτάξτε, η απλή απάντηση είναι ότι εκείνη την ώρα δεν πετάνε ή ακόμα καλύτερα δεν πρέπει να πετάνε πολιτικά αεροσκάφη. Είναι ένα αέριος χώρος εκείνη τη στιγμή που γίνεται μια πολεμική σύγκρουση. Ναι. Δεν υπάρχει θέση σε πολιτικά αεροσκάφη σε τέτοιο ένα αέριο χώρο και γι' αυτό γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια από τις χώρες που ελέγχουν αυτόν τον αέριο χώρο να τον αδειάσουν. Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή, από πού τους πάτε? Κοιτάξτε, το αρχικό πρόβλημα είναι να σταματήσεις τα αεροπλάνα που πρόκειται να μπουν. Ξεκινάς με το να δώσεις σήμα αυτά που είναι στο έδαφος να αλλάξουν το σχέδιο πτήσης ή να μην απογειωθούν καθόλου ή να μην περάσουν από εκεί πέρα. Και το θέμα είναι εκείνη τη στιγμή τι κάνεις με αυτά που είναι μέσα και πώς μπορείς, ίσως το δυσκολότερο είναι αυτά που πρόκειται να μπουν, να τους αλλάξεις τη διαδρομή, αλλά με δεδομένο ότι αν χρειαστεί να κάνουν μεγάλη παράκαμψη, δεν είναι σίγουρο ότι έχουν τα καύσιμα να το κάνουν. Οπότε πρέπει να διαχειριστεί εκείνη την ώρα ένα μεγάλο αριθμό πτήσεων που είναι στον αέρα, σε συνεργασία και με τις ίδιες αεροπορικές, για να δούμε πώς μπορούμε ασφαλώς να αποφύγουμε αυτή την περιοχή, όπως έγινε τις προάλλες με τον αέριο χώρο όπου έγιναν οι επιχειρήσεις, για να μπορέσουν να αποφύγουν την περιοχή των συγκρούσεων. Ήταν συγκλονιστικό. Βλέπαμε το σύστημα πτήσεων, δεν υπήρχε στον αέρα ούτε ένα αεροπλάνο στην ευρύτερη περιοχή. Ο χάρτης ήταν κενός τη συγκεκριμένη. Ευτυχώς, ναι. Ευτυχώς, γιατί όλοι νομίζω όλοι είχαμε σοκαριστεί τότε και είναι το πιο έντονο περιστατικό που έχει συμβεί. Η Μαλέζια που καταρρίφθηκε πάνω από την Ουκρανία, όπου κακώς δεν είχε κλείσει νωρίτερα ο αέριος χώρος της Ουκρανίας μετά την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων. Και θρηνήσαμε 289 ναι. θύματα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Τώρα, κύριε Μαζί, να δούμε λίγο και τη στάση του Ερντογάν σε όλη αυτή την υπόθεση. Βλέπουμε ότι ο ίδιος, ναι μεν, είναι τηρεί στις αποστάσεις, παρόλα αυτά λέει ότι ο Νετανιάχου ευθύνεται για αυτή την κατάσταση. Κοιτάξτε, ο Ερντογάν κρατά την μόνιμη πολιτική του να έχει τα πόδια του σε δύο βάρκες. Mm-hmm. Από τη μία μεριά λέει να μην τολμήσει κανείς να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο της Τουρκίας για να πλήξει το Ιράν. Από την άλλη κάνει ασκήσεις με τους Αμερικανούς ακριβώς στον εναέριο χώρο της Τουρκίας, οι οποίες αυτές οι ασκήσεις φυσικά μεταφέρουν και πληροφορίες. Ο Ερντογάν συνεχίζει να θέλει να παίξει το ρόλο του διαμεσολαβητού και σε αυτό το μέτωπο για να τονίσει τον ήδη υπάρξαντα ρόλο του ως διαμεσολαβητού μεταξύ Ουκρανίας και συνολικής Δύσης. Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής η οποία έχει επαρκώς καταγραφεί στο βιβλίο του κυρίου Νταβούτογλου, το οποίο επιμένουμε στην Ελλάδα να μην μελετούμε και να μην λαμβάνουμε συμβουλές από αυτό. Παρά το γεγονός ότι ο κύριος Ερντογάν, έχοντας απομακρύνει τον κύριο Νταβούτογλου, συνεχίζει να ακολουθεί την πολιτική του. Άστε. Εμείς εδώ στην Ελλάδα υπογράφουμε διακηρύξεις των Αθηνών. Εν πάση περιπτώσει. Και τι να κάναμε, κύριε Μάζη, τώρα. Θα συνεχίσει να παίζει. Να διαβάζαμε καλύτερα το βιβλίο του Νταβούτογλου. Να το μάθουμε απ' έξω καλύτερα το βιβλίο του Νταβούτογλου. Εγώ έκανα απάντηση στον κύριο Νταβούτογλου στα αγγλικά, του την απέστειλα και κάποια στιγμή, επειδή του έγραφα ότι κάνει επιστημολογικά λάθη, ακούστηκε να λέει δημόσια ότι εγώ δεν κάνω επιστημολογικά άλματα. Ουσιαστικά ήταν απάντηση στον ομιλούντα. Κάνει όντως. Αλλά αυτό, ξέρετε, η ιστορία του καταθέτει στις χρεώσεις ή στις πιστώσεις του διεθνούς περιβάλλοντος μετά από μερικά χρόνια. Και τα μερικά αυτά χρόνια, όταν θα περάσουν, ίσως θα είναι αργά. Γι' αυτό πρέπει πολύ καλά οι Έλληνες πολιτικοί να το μελετήσουν πάρα πολύ καλά αυτό. Κάνουμε έναν τελευταίο κύκλο να ρωτήσουμε. Επιπλέον να τονίσω ότι στο συγκεκριμένο βιβλίο, γιατί είναι κάτι το οποίο συνεχίζουμε να το παραμελούμε, αναφέρεται στο ρόλο της Κύπρου ο κύριος Νταβούτογλου. Να θυμίσω ότι στην παρούσα συγκυρία, από τη βάση του ακροτηρίου, έφυγαν όλα τα βρετανικά αεροσκάφη τα οποία έσπευσαν προς αναχέτηση των υπταμένων πολεμικών μηχανών του Ιράν στην πρόσφατη αυτή σύγκρουση. Ναι. Αντιλαμβάνεστε
ότι εγώ θα θέσω ένα ζήτημα καλών τρόπων απλώς, γιατί ο ρεαλισμός μου δεν μου επιτρέπει να το πάω παραπέρα. Από το 1964 και μετά, οι Βρετανοί δεν έχουν πληρώσει μία δραχμή για τις βάσεις τους, ναι. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, η συνθήκη εγκαθίδρυσης, τι απαιτεί, επιτήρηση και άμυνα. Αυτή τη στιγμή, ας μας κάνουν τον κόπο οι φημισμένοι για τους καλούς τους τρόπους Βρετανοί, να ενημερώνουν την Κύπρο. Τουλάχιστον, λοιπόν, σωστό, να κάνουν μία ερώτηση στην κυπριακή κυβέρνηση, αν μπορούν πει να όχι, το πει όχι. Τυπικά, η απάντηση είναι θα ήταν. Κύριε Θεοδωρακίδη, ακούσαμε το πρωί τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, να λέει ότι η Ελλάδα προσανατολίζεται στην απόκτηση ενός παρόμοιου συστήματος αντιντρών και αντιπυραυλικού συστήματος, που όταν και εφόσον και αν ποτέ απειληθούμε, να σηκώνεται πάνω το σύστημά μας αυτό και να κατεβάζει ό,τι πετάει. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση στον κύριο Θεοδωρακίδη να το ακούσουμε. Και θα πρέπει αυτό, ναι, να την ακολουθήσουμε, αλλά ακούγεται λίγο και σαν επιστημονική φαντασία σύμφωνα με το πνεύμα. Καθίστε να δούμε τους ειδικούς. Καθίστε να δούμε τους ειδικούς. Στην πολιτική ζωή της χώρας. Εγώ στηρίζω αυτή την απόφαση του κυρίου Δένδια. Μάλιστα. Μισό λεπτό, κύριε Μάζη. Κύριε Μάζη, ένα λεπτάκι να ακούσουμε και τον κύριο Θεοδωρακίδη. Ακούσαμε επίσης ότι η πολυπόμεθα ακόμα είναι το ευταίον να δημιουργηθεί ένας τέτοιος στόλος. Ακούσαμε επίσης ότι τα drones απομυθοποιήθηκαν από τον πρώην αρχηγό της αεροπορίας, τον κύριο Μπιούμι. Άρα πρέπει να βρούμε ένα δόγμα, πρέπει να βρούμε τα χρήματα και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πλέον η άμα αναγκαίο να ενισχυθεί η άμυνά μας με νέες μεθόδους, αυτές που θα πάρουμε τα μαθήματα από την κρίση, η οποία δεν είναι πολύ μακριά και ήδη μπορεί να έχουμε και κάποια εμπλοκή. Κάποια εμπλοκή διάθεσης στα νατοϊκά πλαίσια υποστήριξης του Ισραήλ, με την έννοια ότι το Ισραήλ εκπροσωπεί τη Δύση αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση το Ιράν, για να επανέλθουμε, έχει απικιωμένα αεροπορικά μέσα και στόλο. Δεν μπορεί αυτή η εξέλιξη περιφερειακά να γίνει ένας μεγάλος πόλεμος. Αυτό προσπαθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποφύγουν, αλλά επειδή η Τουρκία, εκτός από τις διαβουλεύσεις, το διάδρομο για διαβούλευση, διεκδικεί και πολύ περισσότερα στην ευρύτερη περιοχή, λοιπόν, είναι αναγκαίο, και το επαναλαμβάνουμε, να εξυγχρονιστούμε σε θέματα νέου πολέμου, drones, πυράβλων και εθόλου, χωρίς να υπολοιπόμεθα από τα άλλα. Το επόμενο μας πάνελ θα είναι για την Ελλάδα και μόνο να δούμε πώς μπορούμε, κύριε Ατρίδη, να προστατευτούμε. Εσείς, ναι, να πείτε, ναι, βεβαίως. Ο κύριος Τένδιας έχει απόλυτο δίκιο και εγώ συμφωνώ απόλυτα. Για το αντιδρόν, προσβλέπει εκεί, όχι μόνο αυτό, είναι αμυντική βιομηχανία, είναι έξυπνα όπλα. Αυτό το σύστημα αντιμετώπισης των ντρόουν και γενικότερα του αμυντικού θόλου στην Ελλάδα, ναι, θα γίνει πραγματικότητα. Έχουν εξασφαλιστεί κονδύλια. Θα τα πληρώσει αυτά. Και αυτό, λοιπόν, που είπε ο κ. Θεοδωρακίδης, μισό λεπτά, ότι θα πρέπει, μα ήδη ενισχυόμεθα και ήδη ενισχυόμεθα, μάλιστα και, λοιπόν, κατά τέτοιο τρόπο που δεν γινόταν τις προηγούμενες φορές. Άρα, λοιπόν, ήδη, πληρώνουμε χρήματα τα οποία πάνε, σπαταλώνται αδίκως στην άμυνα. Κύριε Μάζη, και ο κύριος Θεοδωρακίδης και ο κύριος Ιατρίδης μπορούν να σας διαβεβαιώσουν γι' αυτό. Το επόμενο μας πάνε ένας τέτοιος θόλος είναι απαραίτητος. Κύριε Μάζη, κύριε Θεοδωρακίδη. Αυτό, λοιπόν, θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.